Βέβαια τα quizzes τα κάνω γρήγορα. Ο λόγος είναι ότι έχω μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μου να σας τα δείξω όταν δημιουργώ τα βίντεο αυτά. Και από εκεί όμως βλέπετε ότι πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ένα quiz. Μην ανησυχείτε, θα τα μάθουμε. Εδώ είμαστε. Θα πάμε σε αυτό το βίντεο, στο control panel, να δούμε τα quizzes πάλι που κάναμε. Θα διαπιστώσετε εδώ, να εδώ μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση του quiz που κάναμε. Θα διαπιστώσετε εδώ ότι όταν κατεβάζω την μπάρα εξαφανίζεται. Άρα ο μαθητής όταν θα κάνει για να γράψει και πάει πιο κάτω θα το χάσει. Έτσι. Το κλείνω. Και θα πάω να το κάνω και αυτό edit για να κάνω ένα τέταρτο quiz τώρα. Αυτό με την μπάρα βρίσκεται εδώ κάτω και θα το βάλουμε στο frame. Έτσι. Να, θα πάω στο step 1, θα το αλλάξω για να το δούμε. Frame. Θα πάω στο 4 και θα πω κάνε ένα καινούριο quiz. Θα πατήσω save. Θα πάμε λοιπόν εδώ στα quizzes να δείτε ότι έγινε και ένα τέταρτο ακόμη χωρίς να πειραχτεί το άλλο. Listening. Για κοιτάξτε, το είδατε? Frame. Όταν το πατήσω για να το κάνει ο μαθητής ή σαν μαθητής όταν θα μπω, να το μπορώ να τα ακούω. Μπορώ να δουλεύω και να γράφω εδώ χωρίς να κινείται το επάνω. Με λίγα λόγια έχουμε μάθει να πάω πάλι στο step 1, να βάλουμε τον τίτλο, να δώσουμε τις οδηγίες, να βάλουμε την τάξη. Στο step 2 να βάλουμε τον κώδικα. Εδώ βάλαμε ένα τραγούδι, θα μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι άλλο θα θέλαμε να ακούσει ο μαθητής μας. Να διαλέξουμε frame ή simple, αυτά τα δύο, τα άλλα τα δύο να μην τα πειράξετε, ή simple ή frame. Να πάμε εδώ στο 3 να διαλέξουμε τύπο άσκησης, fill the blanks, και στο 4 να, αν κάνουμε καινούριο δεν έχουμε τέτοια επιλογή, να βάλουμε τα lyrics και να αφαιρέσουμε τη λέξη, να την αντικαταστήσουμε με ένα αστεράκι και να βάλουμε τη λέξη εδώ. Βέβαια, ένα να ξέρετε, δεν μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουμε, ό με τη σειρά αυτή που θα μπουν τα αστεράκια, με τη σειρά θα πρέπει να είναι και αυτά. Να, μετανιώσαμε τώρα και στο edit είμαστε, θέλουμε να βάλουμε αντί για 4, να βάλουμε και άλλες ερωτήσεις. Πατάμε εδώ, add, δύο φορές βάλαμε άλλες δύο. Πηγαίνουμε εδώ που ήταν η τελευταία, να βάλουμε και το time, Ctrl C λοιπόν, βάζουμε και το time, πατάμε εδώ και βάζουμε και το speak, Ctrl C. Το κάνουμε εδώ Ctrl V. Θα μπορούσαμε να τα σβήνουμε και να τα γράφουμε. Το Ctrl C, Ctrl V είναι μια ευκολία. Για κοιτάξτε τώρα, δεν πατάω present, πατάω save. Και πηγαίνουμε στα quizzes, manage quizzes, να πάμε στο επάνω τελευταίο που κάναμε. Για κοιτάξτε. Έτσι. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άλλες 2. Να το. Έτσι. Λοιπόν,